Έλα να κατέβετε! Να πάμε λίγο στην άκρη δεξιά αριστερά. Πάμε λίγο στην άκρη δεξιά αριστερά. Της ελληνικής σημαίας. Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού, στον ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή. Αυτό το αρχαίο πνεύμα της Ελλάδος, των Ολυμπιακών αγώνων, της παγκόσμιας ειρήνης και της αδερφοσύνης υποδεχόμαστε σήμερα. Εδώ, από την ακριτική Κομωτινή, την πρωτεύουσα της Θράκης, τη γη του Ορφέα και του Διόνυσου. Καλωσορίζουμε το πέρασμα της φλόγας των σπουδαιότερων παγκόσμιων αγώνων. Τη φλόγα που το φως της πέφτει άπλετο και αναδεικνύει τις μεγάλες ιδέες της ελευθερίας, της ειρήνης, της φιλίας και της συναδέλφωσης των λαών. Από την Κομωτινή, την εσχατιά της Ελλάδος, ενώνουμε και εμείς τα χέρια με όλους τους λαούς του κόσμου και ευχόμαστε το αρχαίο Ολυμπιακό πνεύμα της παγκόσμιας αδερφοσύνης και του εφ' αγωνίζεστε να επικρατήσει.
να επικρατήσει και να ξαναθυμίσει στην ανθρωπότητα ότι η πρόοδος και η προκοπή των λαών έρχεται μόνο με τη συνεργασία και την ειρήνη. Ευχόμαστε καλό ταξίδι στην Ολυμπιακή μας φλόγα. Είμαστε περήφανοι για τις σπουδαίες αθλήτριες και τους σπουδαίους αθλητές της Κομωτινής που κράτησαν τη δάδα της Ολυμπιακής μας φλόγας και τίμησαν με αυτόν τον υπέροχο τρόπο τις αξίες του παγκόσμιου αθλητισμού. Με τις καρδιές μας λοιπόν γεμάτες ελπίδα, στρέφουμε τα μάτια μας στο Παρίσι και στους φωτεινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Και ευχόμαστε η 33η σύγχρονη Ολυμπιάδα να είναι απόλυτα πετυχημένη. Όχι μόνο αγωνιστικά και αθλητικά, αλλά πάνω απ' όλα να καταφέρει να στείλει το μήνυμα της παγκόσμιας ειρήνης σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Έτσι όπως οραματίστηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Καλούς αγώνες και καλό ταξίδι στη φλόγα μας. Καλούμε τον εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024, Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, κύριο Ζαν Λικ Λαβό, να απευθύνει χαιρετισμό. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis. Αξιότιμοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Les Jeux Olympiques sont le plus ancien événement historique célébré dans le monde. Ils sont nés chez vous en Grèce il y a 2800 ans et ils nous réunissent aujourd'hui à l'échelle globale. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το αρχαιότερο ιστορικό γεγονός που εξακολουθεί να γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Οι αγώνες που γεννήθηκαν εδώ, σε εσάς στην Ελλάδα, πριν από 2.800 χρόνια, φέρουν σήμερα κοντά όλη την ανθρωπότητα. 100 ans après les derniers Jeux d'été organisés en France, Paris s'apprête à les accueillir à nouveau. 100 χρόνια μετά την τελευταία διοργάνωση των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Γαλλία, το Παρίσι ετοιμάζεται να τους φιλοξενήσει και πάλι. L'ambassade de France, le consulat général de France à Thessalonique et le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont ici aujourd'hui aux côtés du comité hellénique pour faire rayonner l'esprit des Jeux et des valeurs olympiques qui sont notre héritage commun, mais aussi l'amitié entre la Grèce et la France. Η Πρεσβεία της Γαλλίας, το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024 βρίσκονται σήμερα εδώ, στο πλάι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για να αναδείξουν το Ολυμπιακό ιδεώδες και τις αξίες του Ολυμπισμού που συνθέτουν την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά αλλά και τους δεσμούς φιλίας που ενώνουν τη Γαλλία και την Ελλάδα. Nous nous associons à ce parcours depuis le sanctuaire d'Olympie, où repose le cœur de Pierre de Coubertin, restaurateur des Jeux modernes avec Dimitrios Vikelas. Nous l'accompagnons jusqu'à Athènes, où aura lieu la cérémonie de passation à la France le 26 avril. Συμμετέχουμε στην Ολυμπιακή Λαμπαδιοδρομία από την αφετηρία της στην αρχαία Ολυμπία, όπου αναπαύεται η καρδιά του Pierre de Coubertin, πρωτεργάτη της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων μαζί με τον Δημήτριο Βικέλα. Και θα την ακολουθήσουμε μέχρι την Αθήνα, όπου θα λάβει χώρα η τελετή παράδοσης στη διοργανώτρια Γαλλίας στις 26 Απριλίου. Le lendemain, elle partira sur le bateau trois-mâts Belém pour atteindre Marseille le 8 mai. Ce relais continuera ensuite jusqu'à Paris pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Την επόμενη μέρα η Ολυμπιακή Φλόγα θα αναχωρήσει με το ιστιοφόρο Belém για τη Μασσαλία, όπου αναμένεται να φτάσει στις 8 Μαΐου. Από εκεί θα ταξιδέψει μέχρι το Παρίσι, εν ώψη της τελετής έναρξης των αγώνων στις 26 Ιουλίου. Attention. Je viens de recevoir une photo, le Belém est en vue au Pirée. Μόλις έλαβε μια φωτογραφία, το Belém μόλις έφτασε στον Πειραιά. Quel merveille, meilleur symbole entre les époques et entre nos deux nations. Τίποτα δεν θα μπορούσε να συμβολήσει καλύτερα τις δύο εποχές και τα δύο μας έθνη. Quel plus beau lien entre nos deux peuples que ce feu sacré qui transmettra de ville en ville l'enthousiasme de tous.
Τίποτα ομορφότερο δεν θα μπορούσε να αναπαραστήσει τη σχέση που ενώνει τους δύο λαούς μας από αυτήν την ιερή φλόγα που θα μεταλαμπαδεύσει από πόλη σε πόλη τον ενθουσιασμό όλων μας. Le concepteur français de la torche, la torche. Mathieu Lehanner s'est inspiré de trois idées fortes de Paris 2024. Ο Γάλλος δημιουργός της Ολυμπιακής Δάδας, Mathieu Lehanner, εμπνεύστηκε από τρεις κεντρικές ιδέες που χαρακτηρίζουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024. L'égalité pour les premiers jeux paritaires et inclusifs de l'histoire. Την ισότητα που χαρακτηρίζει τους πρώτους αγώνες της ισότητας των φύλων και της συμπερίληψης στην ιστορία. L'eau avec la traversée de la Méditerranée et le relais des océans jusqu'à Tahiti pour l'ambition écologique des jeux. Το νερό που συνδέεται με τον διάπλο της Μεσογείου και την υπεροκεάνια λαβαδιδρομία μέχρι την Ταϊτή και εκφράζει την περιβαλλοντική διάσταση των αγώνων. L'apaisement pour le message de paix et d'unité promu par ces jeux. Τον κατευνασμό που προσφέρει το μήνυμα ειρήνης και ενότητας που προβάλλουν οι αγώνες. Célébration, engagement et héritage sont les trois mots-clés brillants dans le sillage de cette flamme qui nous rapproche de jour en jour de cet événement unique. Γιορτή, δέσμευση και κληρονομιά είναι οι τρεις λέξεις κλειδιά που ακτινοβολούν στο πέρασμα της Ολυμπιακής φλόγας, που κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά στο μεγάλο αυτό γεγονός. Merci infiniment de votre accueil. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή σας. Rendez-vous à Paris. Καλούμε τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας, κύριο Θανάση Βασιλιάδη, να απευθύνει χαιρετισμό. Μαρίνα, δεν έχεις καταδόνα, λοιπόν, εγώ τι κάνω εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Ακούτε πολλά. Συνύπαρξη των λαών, αδελφοσύνη, ειρήνη, εναγκαλισμοί, όλα αυτά σε μία εικόνα πίσω. Αυτή είναι η συνύπαρξη. Παιδιά, η αυριανή γενιά, αυτή που οραματιζόμαστε όλοι, σε αυτούς που ελπίζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί εμείς είμαστε θεματοφύλακες αυτής της φλόγας. Συνεχίζουμε το έργο που πολλά χρόνια πριν κάποιοι ξεκίνησαν και δημιούργησαν ελπίδες. Αυτή την ελπίδα παίρνουμε εμείς και τη μεταλαμπαδεύουμε. Και ζητούμε από όλους εσάς και σε ευχαριστούμε που είστε εδώ να αγκαλιάσετε αυτή την προσπάθεια. Δεν πρέπει ποτέ να παρατηθούμε του δικαιώματος ότι είμαστε θεματοφύλακες αυτής της φλόγας και ότι κάθε πόλη όταν την υποδέχεται γίνεται κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας που ξεκίνησε 16 του μηνός στην αρχή Ολυμπία και συνεχώς μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και στόχος της είναι μετά από 7.000 δρομής να φτάσει στο Παρίσι. Σήμερα κάποιοι άνθρωποι είχαν τη μοναδική ευκαιρία πάνω σε μία δάδα να μεταφέρουν τη φλόγα και να είναι οι μοναδικοί άνθρωποι στον κόσμο που μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί ποτέ δεν υπάρχει δεύτερη φλόγα. Πάντοτε υπάρχει μία και μεταλαμπαδεύεται. Τώρα είναι εδώ, κάποιος θα την πάρει και θα συνεχίσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, στους εκλεκτούς καλεσμένους, στις αρχές, γιατί πραγματικά μας βοηθάτε πάρα πολύ στο έργο μας. Χωρίς εσάς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς είμαστε εθελοντές. Εσείς βοηθάτε την προσπάθειά μας και την γιγαντώνετε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και πριν κλείσω, εύχομαι στη φίλη Γαλλία να διοργάνωσει καλούς και καθαρούς αγώνες. Εμείς όλοι μαζί με μία βοή μπορούμε να πούμε καλό ταξίδι και καλή επιτυχία στους αγώνες σας. Να είστε καλά. Δήμαρχε και από εδώ λίγο. Πάτε και εδώ. Δεν με έχει άτομο, δεν μπορώ να ακούσω. Τι να κάνω, όλοι εδώ την πάρα.
Εκτιμώντας πραγματικά τις υπηρεσίες απέναντι σε αυτό που όλοι μαζί επιτελούμε, αλλά εμείς έχουμε τη χαρά να το διεκπεριώνουμε. Κύριε Δημαρχέ, σας παραδίδω τον αμφορέα με τον οποίο στο ναό της Ήρας, όπως όλοι θα παρακολουθείτε κάθε φορά στην Αρχαία Ολυμπία, ανάβοντας η φλόγα, μεταφέρεται με αυτό το αγκείο το οποίο είναι μοναδικό στο Κυρίως Ναό, για να μπορέσει από εκεί ο πρώτος λαμπαεδρόμος να πάρει τη φλόγα και να ξεκινήσει το ταξίδι αυτό των 130 ημερών μέχρι το Παρίσι. Αυτό το αγκείο είναι πιστό αντίγραφο και θέλω να το κρατήσετε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην πόλη σας. Κυρίες και κύριοι, καλό ταξίδι στην Ολυμπιακή μας φλόγα. Σήκωσε τη ψηλά και έλα προς το μέρος.